Φαντάρτε, κύριε Παπαδάκη, τι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι ο πόλεμος δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, γιατί ο κ. Κεφαλογιάννης κάπως έτσι το παρουσίασε. Στην απαράδεκτη ρώσικη εισβολή είχαμε μια προϊστορία, ένα έφλεκτο υλικό που πρημοδότησε αυτή την κατάσταση και από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σήμερα η κυβέρνηση συμβάλλει στην κλιμάκωση αυτού του πολέμου και με τον εξοπλισμό που δίνει στην Ουκρανία και με τις διευκολύνσεις, με τις βάσεις στην Αλεξανδρούπολη και στο Στεφανοβίκιο που συμβάλλουν στην ενίσχυση του πολέμου, στην κλιμάκωση του πολέμου και με κυρώσεις οι οποίες με όποιον τρόπο όλες μετακυλίονται στους λαούς. Άρα λοιπόν ένα θέμα, οι συνέπειες του πολέμου έχουν ταυτότητα, έχουν συγκεκριμένες αιτίες και ακριβώς είναι ταυτόχρονα η αιτία του πολέμου ο πόλεμος στην ενέργεια, στα μερίδια αγορών, στους δρόμους μεταφοράς ενέργειας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η κυβέρνηση λέει ότι είναι ο πόλεμος, εδώ υπάρχει η προϊστορία. Να μην στηρίξουμε μια αδύναμη χώρα, κύριε Παπαδάκη μου, απέναντι σε μια εισβολή. Πώς? Η Ελλάδα να σταθεί αδιάφορη απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Καθόλου αδιάφορη. Εμείς λέμε ότι ο ουκρανικός λαός είναι ανάμεσα... Δεν απευθυνόμαστε στο ΝΑΤΟ κάθε φορά που... Ναι, αλλά όταν αντιμετωπίζουμε τις απειλές του κυρίου Ερντογάν, δεν επικαλούμαστε την αμοιβαιότητα στη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Δεν λέμε ότι δεν μπορεί να απειλεί μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία πληρώνει ακριβώς τη βαθύτερη εμπλοκή της με το ΝΑΤΟ. Αυτό πληρώνει σήμερα. Και ταυτόχρονα και εμείς θα πληρώσουμε το ίδιο τίμημα με τη βαθύτερη εμπλοκή μας στα υπεραλληστικά σχέδια και στα ανατολικά σχέδια. Που έχει αποδειχθεί ότι το να είσαι πρωτοπαλίκαρο τελικά του ΝΑΤΟ δεν είναι και τελικά τόσο ασφαλές όπως μας λένε όλοι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο στοιχείο. Όσον αφορά την κυβέρνηση που σήμερα εμφανίζει... Πάντως η Ουκρανία δεν είναι ούτε μέλος ούτε του ΝΑΤΟ ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή κάνουμε ενδιαφέροντα διάλογο γι' αυτό. Λέω ότι η Ουκρανία δεν είναι μέλος ούτε του ΝΑΤΟ ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνη της είναι. Έχει ενταχθεί από την δεκαετία του 2010, έχει μπει στα σχέδια του ΝΑΤΟ και στο συνεταιρισμό για την ειρήνη και ταυτόχρονα το 2017 ενεργοποιήθηκε και η σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία. Άρα λοιπόν έχουν γίνει βήματα. Το 2014 έγινε πραξικόπημα με τη χρησιμοποίηση φασιστικών δυνάμεων. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και ταυτόχρονα... Εδώ υπάρχει μια κατάσταση γιατί για το δράμα που περνάει ο κόσμος με τις αυξήσεις, την ακρίβεια, υπάρχει αιτία. Και αυτή η αιτία που είναι ο δρόμος που επιλέχθηκε από το 2011 της λεγόμενης απολιγνητοποίησης, της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, το χρηματιστήριο ρήπων που όλες οι κυβερνήσεις αυτά τα ενεργοποίησαν. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ενεργοποίησε στην Ελλάδα το χρηματιστήριο των ρήπων που καθορίζει την υψηλότερη τιμή της ενέργειας να είναι η ημερήσια τιμή παραγωγής. Να πώς εκτοξεύτηκε λοιπόν η τιμή. Και αντί για λοιπόν για τον φθηνό εφόριο λιγνίτη που θα μπορούσαν να υπάρξουν μορφές επεξεργασίας όπως η σύγχρονη μονάδα από το Λεμαΐδα 5 που αντί να παράγει λιγνίτη σήμερα θέλουν να την κάνουν επί της ουσίας να παράγει φυσικό αέριο, πανάκριβο κιόλας, εισαγόμενο κιόλας, με απώλειες από τη μεταφορά του κιόλας. Όλα αυτά είναι πράσινα κατά τα άλλα. Και ταυτόχρονα αυτή η τιμή να εκτοξευτεί κιόλας, γιατί θα μεταφέρεται LNG από τις ΗΠΑ, θα το μεταφέρουν οι Έλληνες εφοπλιστές θησαυρίζοντας και ο λαός θα το χρυσοπληρώνει διπλό και τριπλό. Αυτή είναι η στρατηγική λοιπόν της πράσινης μετάβασης. Και εμείς λέμε, για παράδειγμα, πράσινο γιατί δεν είναι το υδροελεκτρικό εργοστάσιο, τα οποία εγκαταλείφθηκαν. Πράσινη γιατί δεν είναι η γεωθερμία που θα μπορούσε ταυτόχρονα μαζί με όλες τις μορφές, γιατί εμείς δεν απορρίπτουμε μορφή ενέργειας, αλλά λέμε ταυτόχρονα να αξιοποιηθούν σχεδιασμένα και εμείς λέμε σε μια άλλη εξουσία και οικονομία που κριτήριο δεν θα είναι το καπιταλιστικό κέρδος, μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι μορφές ενέργειας για το συμφέρον του λαού, για πάνθινη ενέργεια
και όχι ακριβώς με τα κριτήρια του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τεχνικά διωγγώνουν σήμερα τις τιμές με το χρηματιστήριο ρήπων στο Λιγνίτη και έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Και αυτά πρέπει να τα λέει ο καθένας και να μην επικαλείται μόνο τον πόλεμο. Να ευχηθούμε εδώ, λοιπόν δύο πράγματα. Ένα, να τελειώσει γρήγορα η περιπέτεια αυτή. Ήταν εισηγητής της απολιγνητοποίησης το Ευρωκοινοβούλιο και ο Κεφαλογιάννης. Όχι... Ξέρει πολύ καλά, αλλά τα ρίχνει όλα στον πόλεμο. Λέτε, όχι μόνο είναι εισηγητής. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από. Ελάτε, κύριε Κεφαλογιάννη. Κύριε Παπαδάκη, και φτάσαμε ως εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Η εργατική λαϊκή οικογένεια. Ελάτε, μια φράση παρακαλώ. Το ρεύμα και το φυσικό αέριο και την ενέργεια.